Με την αναμενόμενη επιτυχία ολοκληρώνεται η τουριστική σεζόν στο Ρέθυμνο με περισσότερες αφήξεις και μεγαλύτερο τζίρο. Ενώ οι διανυκτερεύσεις σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που διατηρεί ο νομός Ρεθύμνου εμφανίζονται μειωμένες κατά ένα μικρό ποσοστό. Όπως είχαμε πει και στην αρχή, πριν αρχίσει η σεζόν θα είχαμε περισσότερες αφήξεις, όντω το πετύχαμε. Θα είχαμε μεγαλύτερο τζίρο, όντω το πετύχαμε. Είχαμε λιγότερε διανυχτερεύσει. Αυτό αποτυπώνεται Μόνο στον νομό γιατί είναι ο μοναδικό νομό τη Κρήτη που τηρεί στατιστικά στοιχεία σε διανυκτερεύσει τώρα και 19 χρόνια. Και αυτό περιέχει τι διανυκτερεύσει των ξενοδοχείων, όχι των Airbnbs. Ωστόσο, οι τουριστικέ επιχειρήσει κάθε είδου, παρότι εμφάνισαν αύξηση τζίρου, είδαν αισθητή πτώση στα καθαρά κέρδη του λόγω τη δίνη του πληθωρισμού. Τα καθαρά κέρδης, κέρδη των πάση φύσεω τουριστικών επιχειρήσεων, είτε αυτές είναι ξενοδοχεία, είτε είναι ε, στο χώρο της διασκέδασης, είτε είναι στο χώρο ε, του επισυτισμού ε, και τουριστικά γραφεία, τουριστικά μαγαζιά και όλα αυτά, όλοι αυτοί παρότι σημείωσαν παραπάνω τζίρο έχουν λιγότερα καθαρά κέρδη από πέρυσι και πολύ λιγότερα από το 2019. Δεδομένου ότι είχαμε μια αύξηση του πληθωρισμού μεγάλη. Παράλληλα, ο κύριο Τσακαλάκη, αναφορικά με το στάδιο ενσωμάτωση του πρωτογενού τομέα με τον τουρισμό, τόνισε ότι σύμφωνα με έρευνε, τα κριτικά ξενοδοχεία χρησιμοποιούν κατά 70% πρώτε ύλε που προέρχονται από την Κρήτη, στοχεύοντα το 100% σύμφωνα με το πρότυπο πιστοποίηση επιχειρήσεων. Είναι ένα πρότυπο το οποίο ε, έχει τρει ε, ξεχωριστού τομεί. Ο ένα είναι ο τομέα των προϊόντων, ο δεύτερο είναι ο τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, στον οποίο προσπαθούμε ω επιτοπλίστων το προσωπικό μα να είναι από την Κρήτη. Και ο τρίτος τομέας είναι η διάδοση των ηθών και εθήμων της Κρήτης. Το πετυχαίνουμε λοιπόν σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Χαρά μας θα είναι στο τέλος να κάνουμε ένα destination την Κρήτη, η οποία να πληρεί αυτούς τους κανόνες και οι άνθρωποι να το καταλαβαίνουν και να έρχονται από τα πέρατα της ζωής για να το βιώσουν.